Λοιπόν, παιδιά, η αποστολή έφτασε στο τέλος της. Κόψαμε τριφύλι, το βεματίσαμε, το ζυγίσαμε και είμαστε λίγο πριν το τελικό αποτέλεσμα. Προγνωστικά, πράσινη, 5, 100 κιλά πάνω. 100 κιλά πάνω. 50. Over 100. Φένια, εσύ τι πιστεύεις? Νομίζω πρέπει να είμαστε κοντά στο 60 με 70 διαφορά. Υπερτερείτε εσείς τα κιλά, δηλαδή, νομίζω. Είστε οι νικητές. Ναι. Λαρού. Ισχύει, θα έχουν περίπου, φαντάζομαι, 60-70 παραπάνω. Θα το δούμε, όμως θα μας πει. Για να μην ξεστηλιστούμε, είπα αυτό το 60-70. Ήταν παραπάνω. Είστε έτοιμοι για το τελικό αποτέλεσμα? Ναι. Και να δούμε ποιος θα απολαύσει τα δύο καλάφια με τα ευέσματα, τα πλούσια ευέσματά μας. Ναι. ...122,29. Αυτή είναι η πολύ μικρή διαφορά που υπήρξε στα δεμάτια των πράσινων. Έχω ξενερώσει, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ένα άτομο δεν μπορεί να φτιάξει μια ολόκληρη ομάδα. Μακάρι τα πράγματα να ήταν διαφορετικά, να ήταν ατομικό το παιχνίδι ή έστω να γίνανε κάποια αλλαγή ώστε οι ομάδες να έρθουν σε μια ισορροπία, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Γαλάζιοι, τα δεμάτια σας ζυγίζανε 188,76 κιλά. Τα δικά σας 311,05 κιλά. Το κέρδισα και αυτό! 122,29 κιλά η διαφορά. Είδατε πώς γίνεται ο φερισμός του τριφυλιού και ο δεματισμός του. Οπότε, μέχρι την επόμενη φορά, σας αφήνω εσάς να απολαύσετε τα καλάφια σας και εσάς το κολατσιό σας. Παιδιά, να είστε καλά. Τα λέμε την επόμενη. Δεν είναι για να χάνεις με 120 κιλά διαφορά, ρε φίλε. Είναι πάρα πολύ. Η Λαρού δεν πρέπει να ξαναπάρει πρωτοβουλία. Δεν μπορεί, αγχώνεται. Ας κάνει κάτι που ξέρει να μας αφήσει στην ησυχία μας, πραγματικά. Δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα. Τρέχα, Σάμι. Τρέχα. Τρέχα, Φένια, τρέχα, θα σε πατήσω. Τρέχα να τα προλάβουμε. Τρέχα, θα σε πατήσω. Δεν περνάω καλά. Δεν περνάω καθόλου καλά. Και το χάσαμε κιόλας. Δεν φτάνει, τρέξαμε. Κόψαμε τα παπούτσια μας. Χοροπηδούσαμε. Τα χέρια μας γίναμε να είχα πάλι χάλια. Δεν κερδίσαμε και το τυρί. Τυριά, σαλάμια, ό,τι είχε τέλος πάντων. Παιδιά, για αυγά! Λοιπόν, αρχίστε να κόβετε τα λαντικά. Για να προλάβουμε. Σαλάμι, παιδιά, κόψτε γρήγορα. Σαλάμι, παιδιά, για μοιράσε. Σιγά. Σιγά. Εδώ έχει και ντομάτες. Έχει εδώ. Παιδιά, όχι, μην τρώτε, κόβετε. Δεν γυρνάω ούτε καν το κεφάλι μου να δω τι τρώνε οι δίπλα, αν και ακούγονται. Λαρού! Δεν σε κοιτάω καν. Δεν σε βλέπω καν. Δεν με βλέπεις. Πάντα τρώω μέχρι σκασμού. Μέχρι αηδίας, μέχρι να θέλω να κάνω με το και μετά να λέω γιατί έφαγα τόσο. Είναι πολύ άβολο βέβαια. Βλέπω τα παιδιά απέναντι μου, κοιτάνε μέσα στα μάτια. Εγώ γελάω όχι για εκείνους, γελάω για αυτό που τρώω και το απολαμβάνω, γιατί είναι τόσο πολλές γεύσεις που έχουμε πολύ καιρό να φάμε. Αλλά βλέπω την Ελένη που απέναντι μου κοιτούσε με μισό μάτι συνέχεια. Με πειράζει. Με πειράζει που χάνουμε για ηλίθιους λόγους. Και αλήθεια, άμα μείνουν έτσι οι ομάδες, εγώ σκέφτομαι να πάω σπίτι μου. Αλήθεια, τώρα σου το λέω, δεν βγαίνει. Άμα σκεφτούμε το σκορ, δηλαδή πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, 14. Θέμα δύναμης. Και πάντα χάνουμε για τους πιο ηλίθιους λόγους. Δεν έχουμε καν τη βάση. Είμαστε μια κακή ομάδα που συμπεριλαμβάνεται από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν και δεν θέλουν να παίξουν το παιχνίδι. Που έχουμε χαλβά. Φτάζω, τέλος. Μιλάτε, το προλάβουμε να φάμε. Έχουμε χαλβά. Πεθαγκούρι. Πεθαγκούρι. Μη σου φτάνει αυτό. Έχει τίποτα καυτερό. Ναι. Θέλω καυτερό. Αυτό, τυροκαυτερή. Αυτό και αυτό και αυτό και τυροκαυτερή. Πάρ' το. Φέρε καυτερό. Και αυτό εδώ είναι. Φέρε ένα. Ο Σάμι μας έχει πει ότι δεν τρώει τόσο πολλά λαντικά έξω. Τσάκισε και τις πιπεριές. Θα δούμε πώς θα πάει στην πορεία στο σπίτι. Θα αρρωστήσουμε, θα δείτε. Σίγουρα, η φιλιά μας θα πονάει αύριο. Πολύ καλό να φάμε τέτοια πράγματα. Γεια σας, Μαρία, εκεί πέρα. Μαρακή, ένα απ' όλα, ένα απ' όλα.
Μη χάνεις χρόνο σε αυτό, προχώρα. Τρέχουν σάλια, προσπαθώ να φάω μια μπριζόλα. Δεν κοβότανε, δεν κοβότανε, δεν γίνεται. Την τραβάω, την τραβάω. Έχουν πεθάρει όλοι στα γέλια. Τελικά, εντάξει, θα τη φάω, δεν μπορεί, θα την κόψουμε το μαχαίρι. Κάπως θα τη φάω. Θα σκεφτείτε ότι εμείς θα πάρουμε και πίσω φάει. Εγώ δεν θα πάρω. Εσύ το τρως κρυατορίες. Πεινάω πάρα πολύ. Τι θα γίνει Μήπως είστε μηχανικός. Μαρία έφτιαξε ένα σάντουιτς. Να, τουλάχιστον 2 μέτρα. Και είναι έτσι. Δεν ξέρω πώς το έφαγε. Δεν έχω ιδέα που χώρεσε όλο αυτό. Αλλά ναι, το έφαγε. Το έφαγε όλο. Τα φάγαμε όλα. Δεν ξέρω αν το φάγαμε. Τρώμε και δεν τελειώνουνε. Τρώμε και είναι ακόμα εκεί. Έχει κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Γαμώτα. Να τα πάρουμε μαζί. Δεν μου μυαλιά να θυμάμαι πώς είναι, παρέ. Ναι, ναι. Βάλε 10 μέσα στο στόμα. Και μετά τις μοιραζόμαστε, εντάξει. Ξεπλυνέται σαν. Και μία στο άλλο μάγουλο. Σαν τα σκιουράκια, ρε, που βάζουν τα φαγητά. Έλα, σηκωθείτε, πάμε, ρε. Πάμε. Πάμε. Ποιος σηκώνεται είναι το θέμα. Δεν μπορώ, ούτε το παπούτσι δεν μπορώ να βάλω. Είναι στενάχωρο, δηλαδή λες ότι χάσαμε το προηγούμενο έπαθλο φαγητού, το πρώτο. Χάλουμε και αυτό τώρα. Τρώμε συνέχεια τα ίδια. Λογικό είναι να σε πάρει λίγο από κάτω. Κοίτα. Σαν έγκυος είναι. Ίσως ένα παγωτό για να κλείσει όλο αυτό το φαγωπό, ότι θα ήταν ό,τι πρέπει.